στην κοινή καθοδότου στον κόμφο της Νίκαιας στις 18 του μήνα, αποφάσισαν οι Ενωτικές Ομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων των Ομών Καρδίτσας, Τρικάλων και Λάρισας. Όπως τόνισαν οι εκπρόσωποί τους κατά τη διάρκεια σχετικής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στην Καρδίτσα, η ανάγκη και η κλιμάκωση του αγώνα είναι επιβεβλημένη, αφού η προοπτική που ανοίγεται από τις μέχρι τώρα πολιτικές των κυβερνήσεων διαγράφεται καταστροφική. Για να διεκδικήσουμε την αναπλήρωση του εισοδήματος, οι επιδοτήσεις να δοθούν όλες, εγγυημένες τιμές στα αγροτικά προϊόντα, μείωση του κόστους παραγωγής με συγκεκριμένα μέτρα, να συνδεθεί η επιδότηση με την παραγωγή, να διπλασιαστούν οι αγροτικές συντάξεις, να ρυθμιστούν τα χρέη στην αγροτική τράπεζα, να υπάρξει, εν πάση περιπτώσει, τα αιτήματα που είχαμε και πέρυσι, να τα διεκδικήσουμε και να απαιτήσουμε λύσεις τώρα. Καλούμε όλους τους μικρομεσαίους αγρότες να πάρουν μαζικά μέρος στη συγκεκριμένη κινητοποίηση. Τα προβλήματα είναι χρόνια και κάθε χρόνο οξύνονται παραπέρα. Άμεσα πρέπει να δοθούν λύσεις. Και λύσεις χωρίς αγώνα δεν υπάρχουν. Τα προβλήματα είναι οξυμένα, ιδιαίτερα οξυμένα φέτος, πολύ χειρότερη κατάσταση σχέση με πέρυσι και η προοπτική είναι ακόμη χειρότερη. Και η μόνη λύση είναι ο ενωμένος μαζικός αγώνας μας, να συγκρουστούμε με αυτή την πολιτική που μας έχει καταστρέψει, που μας διώχνει από τα χωριά, που μας διώχνει από τα χωράφια μας. Καλούμε όλους τους αγρότες να συμμετέχουν αγωνιστικά, όπως μόνο αυτοί ξέρουν και το έχουν αποδείξει και στο παρελθόν, στον κόμβο της Νίκαιας. Από τις 15 του μήνα εξάλλου, οι αγρότες θα βγάλουν τα τρακτέρ στις πλατείες των χωριών, προετοιμάζοντας το έδαφος για τις κινητοποιήσεις.